διοίκηση σωματείου μας, των ιδιωτικών υπαλλήλων Αργολίδας, συμπαραστέκεται και συμμετέχει στην σημερινή κινητοποίηση των υγειονομικών. Ενώνουμε τη φωνή μας μαζί με αυτή της Ομοσπονδίας Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδας και των υπόλοιπων υγειονομικών για άμεσα μέτρα ενίσχυσης και στελέχωσης του δημόσιου συστήματος υγείας με άμεσες και επαρκείς προσλήψεις μόνιμου προσωπικού, με εξοπλισμό, με μονάδες εντατικής θεραπείας. Εδώ και ένα χρόνο η πανδημία έφερε στην επιφάνεια την τραγική κατάσταση του δημόσιου συστήματος υγείας και τη συνεχή υποβάθμισή του. Μέσα σε αυτή την κατάσταση, οι αγώνες του υγειονομικού και εργατικού κινήματος ανέδειξαν ένα πλέγμα αιτημάτων που δίνουν ανάσα και ελπίδα. Άμεσα αιτήματα που είναι αναγκαία για την προστασία της υγείας και της ζωής του λαού. Ο αριθμός των διαθέσιμων συνολικά κλινών ΜΕΘ δεν προέρχονται από την αύξηση, από την ανάπτυξη κατά κύριο λόγο νέων κλινών, αλλά από τη μετατροπή γενικών κλινών ΜΕΘ σε ΜΕΘ. Η μετακίνηση αυτή εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους στους ασθενείς με καρδιοχειρουργικά προβλήματα, στις περιπτώσεις εργατικών ατυχημάτων, τροχαίων και άλλων περιστατικών. Η πραγματική επίταξη του ιδιωτικού τομέα θα έπρεπε να έχει γίνει ήδη με προετοιμασία και σχέδιο, μακριά από λογικές, βλέποντας και κάνοντας, που στοιχίζουν τις ζωές χιλιάδων συνανθρώπων μας. Το κριτήριο της κυβέρνησης είναι να αντιμετωπίσει την πανδημία μέσω του δυνατόν λιγότερο κόστος, αδιαφορώντας για τις απώλειες σε ανθρώπινες ζωές, καθώς και να μην πειράξει τρίχα από τα κέρδη των μονοπωλιακών ομίλων, των σούπερ μαρκετάδων και των μεγαλοκλινικαρχών. Δεν μπορεί όλο αυτό το διάστημα να γίνεται κυριολεκτικά χαμός στους χώρους δουλειάς, με κρούσματα, με υγειονομικά πρωτόκολλα λάστιχο που βάζουν σε κίνδυνο τους εργαζόμενους, τις οικογένειές τους και συνολικά όλη την περιοχή και η κυβέρνηση να σφυρίζει αδιάφορα. Δεν θα δεχτούμε η υγεία και τα δικαιώματά μας να προσαρμόζονται στις ανάγκες της αγοράς. Καμία θυσία για την εξασφάλιση των κερδών των επιχειρηματικών ομίλων. Ζητάμε να πάρθουν τώρα μέτρα για την προστασία της υγείας των δικαιωμάτων της ζωής μας. Να μην αφήσουμε να περάσει στην εργατική τάξη ο φόβος, η τρομοκρατία, η απεσιοδοξία, η λογική να λογαριαστούμε μετά. Συνάδελφοι, εμείς στηρίζουμε εδώ πέρα τις διεκδικήσεις της Ομοσπονδίας Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδας προς την κυβέρνηση και την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας. Απαιτούμε μαζί με όλες τις οργανώσεις, τις υπόλοιπες που έχουν ψηφίσει το κείμενο των υγειονομικών, απαιτούμε να σταματήσουν όλες οι συνδικαλιστικές διώξεις. Στεκόμαστε αλληλέγγυοι σε κάθε διωκόμενο αγωνιστή. Κανείς δεν είναι μόνος του.